Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Χρήστος Στανατσίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης, όπως σας προανήγγειλα μόλις λίγα λεπτά πριν, με φόντο μια ανακοίνωση την οποία εξέδωσε χθες η Ένωση και αφορά έτσι στο σύνολο αυτή την κουβέντα νομίζω που κάνουμε τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την έλλειψη αστυνόμευσης σε πολλές περιοχές του νησιού. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες η εφημερίδα Πατρίς αποκάλυψε ότι υπάρχει και μια διαταγή του Μιχάλη Καραμαλάκη προς τους επικεφαλής της τοπικής Ελλάς να καταγράψουν τα προβλήματα ανά περιοχή. Μπας και δούμε αν αλλάζει κάτι. Και θέλω, κύριε Τσανακτσίδη, καλή σας ημέρα καταρχάς. Καλημέρα σας. Θέλω λοιπόν την δική σας άποψη επί αυτών των θεμάτων και το πρώτο το οποίο θέλω να σταθώ είναι το γεγονός ότι σε αυτή την ανακοίνωση κάνετε λέγω και για παντελή σε ορισμένες περιοχές έλλειψη αστυνόμευσης στην Κρήτη. Υπάρχουν όντως περιοχές του νησιού που δεν αστυνομεύονται όχι απλά επαρκώς αλλά καθόλου. Ναι, υπάρχουν ορισμένες διότι το προσωπικό εκεί που φανούς χάρη στο Ηράκλειο που υπήρχε 100 άτομα το ΤΑΕ τώρα έχει 40, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι παντού. Προφανώς. Είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζει πιστεύω το Υπουργείο και, βέβαια, εγώ, ναι. Και οφείλει να λάβει τις απαραίτητες ενέργειες, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Πώς ιεραρχείτε εσείς από την πλευρά σας, οι ειδικοί φρουροί, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου και να γίνουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους αστυνομικούς που υπηρετούν στο νησί, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι, όταν υπολείπονται οι υπηρεσίες προσωπικού, προφανώς κάποιοι επιβαρύνονται. Από την άλλη μεριά, πρέπει να ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Ποιες είναι για σας οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα, κύριε Τσανακτσίδη? Εμείς πιστεύουμε ότι όταν κάτι έχει δοκιμάσει και το οποίο σου παρέχει ένα ικανοποιητικό ποσοστό επιτυχίας, προσπαθείς να το κάνεις καλύτερο. Δεν προσπαθείς να πειραματιστείς πάνω του και να επιφέρεις αρνητικά αποτελέσματα. Και εν τέλει το λάθος πρέπει να αναλαμβάνει η ηγεσία να το αναγνωρίσει και να το διαρθώσει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν με τεράστιο λάθος η καθάριση της ΠΑΣΕΚ. Τα αποτέλεσματά της θα διβιώνουν τα τελευταία 2 χρόνια σε μεγάλο βαθμό. Να πω για τους ακροατές που ενδεχομένως να μην ξέρουν το ακρονίμιο, είναι η Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης. Σωστά το λέω, ναι, έτσι, ναι, δεν σωστά, είναι. Σωστά, ναι. Η οποία καταργήθηκε εδώ και 2 χρόνια. Και ποια είναι τα αποτελέσματα από αυτή την κατάργηση, κύριε Τσανακτσίδη? Τεράστια μείωση προσωπικού, η οποία υπέφερε τη μείωση στις προηγούμενες περιπολίες στην Ήπεθρο και δυσανάλογα. Ήρθε και η αύξηση της εγκληματικότητας και συνάμα της βαρύας εγκληματικότητας, όπως ανθρωποκτονίες, πυροβολισμοί μέρα μεσημέρι μέσα στα χωριά. Όχι ότι δεν είχαμε, αλλά το να έχει συνεχόμενα και αυξανόμενα τα κρούσματα σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη αστυνόμευσης ή ότι δεν συλλαμβάνονται και δεν φοβούνται οι επίδοξοι παραβάτες. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα εδώ που δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε με αυτό σε σχέση με την απορρομή της δικαιοσύνης. Προφανώς δεν είναι της δικής σας αρμοδιότητας, αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Ενώ υπάρχει, ναι, και αυτή, διεξάγεται και αυτή η συζήτηση, που είναι και αυτή πολύ σημαντική σε σχέση με τις αλλαγές που γίνονται στον ποινικό κώδικα και το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συλλαμβάνονται μεν, αλλά την επόμενη στιγμή είναι και πάλι ελεύθεροι. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε ότι είναι λίγο γνωστοί άγνωστοι. Λίγο πολύ κάποιους από αυτούς γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, ή σε κάθε περίπτωση ιδιοκτικές αρχές. Άρα είναι και αυτό ένα κομμάτι της κουβέντας. Προφανώς δεν είναι της δικής σας αρμοδιότητας. Με εσάς θα συζητήσουμε τα των αστυνομικών υπηρεσιών. Εκτιμάτε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μιλήσατε ήδη για ένα λάθος και είπατε ότι είναι προφανώς συνιστά γενναιότητα να αναγνωρίζεις ένα λάθος και να το διορθώνεις. Είπατε επίσης ότι εκτιμάτε ότι ήδη η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και εγώ εκτιμώ και η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας γνωρίζει το πρόβλημα αυτό και γνωρίζει τις συνέπειες που υπήρξαν από την κατάργηση της Υποδιεύθυνσης. Γιατί δεν έχουμε όμως δει μία διόρθωση αυτού του λάθους έως τώρα? Ή εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, γιατί δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής ενέργειες σε σχέση με την αστυνόμευση στην Κρήτη, σε σχέση με την ενίσχυση των υπηρεσιών της Κρήτης? Γιατί πιστεύω ότι δείξανε όλο το βάρος στο θέμα της Αθήνα. Και το οποίο βλέπουμε τα αποτελέσματα, γίνανε προσλήψεις ειδικών φρουρών, οι οποίοι όλοι και 1.500 πήγαν στην Αθήνα. Αρνήθηκαν να αναστείλει το Υπουργείο και η ΔΥ πολιτική ηγεσία ούτε ένα ειδικό φρουρό στην Κρήτη. Εμείς ζητήσαμε τα ελάχιστα για τους ειδικούς φρουρούς να κατέβουν κάτω στην Κρήτη. Δεν έστειλε ούτε από τους παλιούς, ούτε από τους καινούριους. Και αυτό δείχνει ότι είναι σε δεύτερη μοίρα η Κρήτη και συνάμε όλη η Ελλάδα. Προτεραιότητά τους ήταν η Αθήνα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι
μέχρι να ασχοληθούν σοβαρά με την υπόλοιπη Ελλάδα, θα έχει φουντώσει τόσο πολύ, θα έχουμε τόσα πολλά προβλήματα που δεν θα λύνονται μέσα σε μια μέρα ή σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ναι. Εννοείται ότι δεν θα μαζεύεται μετά η κατάσταση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο προφανώς να μαζευτεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχει πάντα και μια απέτηση προς εσάς όλους από εμάς τους πολίτες. Ξέρετε, πάντα για επιτυχίες, για γρήγορη εξιχνίαση υποθέσεων κτλ. Εκτιμάτε λοιπόν ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει επιφέρει μια τέτοια μια αύξηση της παραβατικότητας στο σύνολο ή η κατάργηση της υποδιεύθυνσης αυτής, κύριε Κατσαναξή? Το συνδέεται δηλαδή. Βεβαίως, ειδικά στην Ήπεθρο, που βλέπουμε ότι απλές κτηματικές διαφορές καταλήγουν σε αυτοκτονίες και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, και άλλου δεν είχαμε νεκρούς και πολλά δεν καταγγέλλονται, γιατί έχει βαρεθεί ο κόσμος να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής να καταγγέλει και λύση να μην υπάρχει. Υπάρχει αυτό το θέμα. Mm. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει ένα οπλό στα χωράφια του και βλέπει καθημερινά τους ίδιους βοσκούς να ανοίγουν τις πόρτες και να βάζουν στα πρόβατά τους, έχει βαρθεί να τον καταγγέλει. Έχει συμβιβαστεί με την ιδέα ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Που αυτά τα παλιότερα χρόνια δεν υπήρχαν. Ναι, μεν υπήρχαν παραβάσεις, αλλά υπήρχε αστυνόμευση, υπήρχε σύλληψη του δράστη, ναι, μεν οδηγούταν στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα ένα θέμα της δικαιοσύνης. Ναι. Και εδώ να τονίσουμε ότι το 2017 καταργήθηκε ένας νόμος που αφορά την καταπολέμηση της ζωοκλοπής και στην οποία έλυνε, ας τα πούμε έτσι, εισαγωγικά τα χέρια της αστυνομίας, ώστε να έχει στο στόχαστρο συγκεκριμένα άτομα συνεχόμενα. Το οποίο κάνανε αυτές τις καταπατήσεις. Που μας αφορά και εδώ πάρα πολύ στην Κρήτη, δεν το συζητώ. Μας αφορά εξαιρετικά πολύ. Και καταργήθηκε, γι' αυτό ζητάμε την άμεση επαναφορά, και η οποία βέβαια είναι μόνο πολιτικό. Μόνο πολιτική κυβέρνηση. Μόνο η κυβέρνηση μπορεί να φέρει αυτό το θέμα. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, εννοείται. Καταλαβαίνω πώς το λέτε αυτό. Ότι πρέπει να δείξει η κυβέρνηση τη βούληση έτσι να επαναφέρει αυτό το νόμο μεταξύ των άλλων. Σε σχέση με τους ειδικούς χορούς της Κρήτης, διαβάζω καταρχάς ότι θα στείλετε εκ νέου ένα υπόμνημα. Τα έχουμε πει μαζί και στο παρελθόν ούτως ή άλλως σε σχέση με τα αιτήματα που υποβάλλεται κατά καιρούς. Ποια ενίσχυση, πώς να το πω, ποιος αριθμός θα ήταν ικανός για εσάς αυτή τη στιγμή, έτσι, με ειδικούς φρουρούς, ώστε να πούμε ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι κινείται? Μιλάμε για όλη την Κρήτη, πιστεύουμε ότι ένας αριθμός σε πρώτη φάση 40-50 ατόμων, αλλά προσέξτε, να πάει στις ειδικές υπηρεσίες. Να δημιουργηθεί η ΠΑΣΕ και να στελεχωθεί με 40-50 άτομα σε όλη την Κρήτη, θα επιφέρει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε ειδικές υπηρεσίες πάνω χάρη στον Μυλοπόταμο, στο Ασίμι, οι οποίες είναι στα όρια τους, λειτουργούν στα κόκκινα από την άποψη προσωπικού. Και όταν σας έφερα το παράδειγμα του Ηρακλείου από 100 άτομα σε 40, καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα ενίσχυσης. Ναι, φυσικά, φυσικά. Είναι θέμα ενίσχυσης. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε και για ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Προφανώς δεν είμαι ειδική επί των θεμάτων αυτό, αλλά δεν μιλάμε. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ μεγάλος αριθμός, 40-50 άνθρωποι. Προφανώς συνδυάζεται με την επανασύσταση της υποδιεύθυνσης, βέβαια. Αλλά δεν είναι ένα τραγικό νούμερο. Θεωρώ ότι και εκεί. Ναι. Και συνάμα να τηρηθούν τα προβλεπόμενα, να μην έχουμε, πάνω χάρη, σε ενίσχυση μεταγωγών στο Ηράκλειο, διότι δεν έχει κόσμο το μεταγωγών, άρα θα πάρουν το ΤΑΕ, το οποίο πάλι δεν έχει κόσμο και κάνουμε ανακύκλωση προσωπικού. Πρέπει επιτέλους να γίνει και μια αυτοδιαχείριση διαχείριση και στην Κρήτη και να πούμε ότι αυτή είναι για αυτό το σκοπό, τροχιά για το συγκεκριμένο σκοπό, και να μην επιβαίνουν ένα στα φράχτα αλλού και δημιουργώντας ένα φάιβλο κύκλο, ο ένας ενισχύει τον άλλον και στο τέλος χάνουν τους αστυνομικούς που είναι κρυμμένοι στα γραφεία. Να. Έχετε δίκιο, επιχειρείτε να καλυφθούν τα κενά εσωτερικά προφανώς, αυτό εννοείται, λόγω έλλειψης προσωπικού, και εκεί βέβαια ξεκινούν και από εκεί τα προβλήματα που βλέπουμε όλοι. Έχετε καθόλου υπόψη σας, έτσι, αν θα, ή μάλλον προτίθεστε να, ενδεχομένως να ζητήσετε κάποια συνάντηση με τον Μιχάλη Καραμαλάκη? Είναι ένας άνθρωπος που είναι κριτικός, ξέρει καλά το νησί, δεν είναι ότι δεν το ξέρει. Ο κύριος αρχηγός είχε κάνει μια γραπτή πρόταση στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης. Είχε προτείνει τη μη κατάργηση, από όσο γνωρίζω. Οπότε γνωρίζει και ο κύριος αρχηγός. Και είναι θέμα καθαρά, εγώ πιστεύω, και σαν Ένωση πιστεύουμε, δεν είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης αυτό. Και πάλι θέμα πολιτικής βούλησης. Βεβαίως. Λοιπόν. Μάλιστα. Γιατί η τωρινή κυβέρνηση, μην το ξεχνάμε, έκανε σημαία της την ανομία. Ναι. Και ασχολείται με το θέμα της Αθήνας. Καλά κάνουν, υπάρχει μεγάλο θέμα, αλλά ας ζούμε και λίγο προς τη μεριά εδώ κάτω. Έχουμε και εμείς θέματα σοβαρά. Ναι. Ναι, το λέτε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση σας. Λέτε ότι πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι η εγκληματικότητα και μάλιστα βαριάς μορφής υπάρχει και εδώ, και όχι μόνο στην Αθήνα. Και έχετε προφανώς δίκιο σε αυτό. Κάθε καλοκαίρι είμαστε στα βουνά να ξεριζώνουμε φοιτείες. Αυτό δεν υπάρχει στην Αθήνα, ξεριζώνουμε φοιτείες. Υπάρχει όμως στην Κρήτη. Υπάρχει σε άλλες περιοχές. Υπάρχει στον Πύργο Ηλίας. Δεν μπορεί ξαφνικά μέσα σε ένα καλοκαίρι να είναι έτοιμες οι υπηρεσίες για να κάνουν αυτό το πράγμα. Προφανώς ξεφεύγουν πολλά. Και πρέπει επιγόντως
Και επιτέλους η κυβέρνηση να βγάλει ένα συνεχόμενο στάδιο και να μην λέμε ότι κάνουμε τώρα, τώρα έχουμε τα σήμη, πλακώνει η άλλη αστυνομία στα σήμη, λύνει προσωρινά το πρόβλημα για ένα, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες, είναι όλοι ικανοποιημένοι και μετά το χρόνο θα ξαναγίνει τα ίδια. Πριν δύο χρόνια τα είχαμε στις μοίρες αυτά, θυμάστε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εννοείται ότι τα. Και τότε λέγαμε, ναι, μεν καλά είναι η καταστολή, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχόμενη και επίμονη πρόβλεψη. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Αν δεν τον βλέπεις η αλήθεια, είναι αυτή είναι η αλήθεια. Και το λέω ως πολίτης μιλώ, ότι αν δεν τον βλέπεις τον αστυνομικό τακτικά και προφανώς όχι για ένα-δύο μήνες που θα καταλαγιάσουν τα πράγματα και όλοι λίγο, πώς να το πω, θα κρυφτούν γύρω-γύρω, προφανώς δεν μπορείς να μιλάς για κάτι πιο, πώς να το πω, για την εκπόνηση ενός σοβαρού σχεδίου. Προφανώς ένα σοβαρό σχέδιο έχει βάθος χρόνου. Δεν μπορεί να αφορά τους πρώτους ένα-δύο-τρεις μήνες αφού έχει γίνει ένα περιστατικό. Ας ελπίσουμε ότι θα, πώς να το πω, εντάξει, προφανώς το θέμα της παραβατικότητα στην Αθήνα, αντιλαμβάνεστε πώς θα το πω, έχει και έναν επικοινωνιακό, έτσι, υπάρχει ένας επικοινωνιακός σχεδιασμός από πίσω. Ας ελπίσουμε ότι θα ρίξει το βλέμμα της κυβέρνησης και εδώ στην Κρήτη και προφανώς και σε άλλες περιοχές της χώρας και θα εισακούσει και τα δικά σας αιτήματα και όλων των υπολείπων υπηρεσιών του νησιού. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.